όλο. Δηλαδή πιστεύω ότι βάσει ονόματος είναι ίσως το πιο φτηνό που υπάρχει στην αγορά. Το να δοκιμάζεις πράγματα και να κάνεις αυτό που έκανε ο Αντώνης, δηλαδή για μένα αυτά είναι καλλιτεχνικές ανησυχίες και όποιος δεν τις κάνει δεινοσαυρίζει. Η νοοτροπία λίγο του λουλουδιού που έχουμε οι Έλληνες. Αυτό είναι μέσα στο DNA μας, δηλαδή εμένα με ενοχλούσε ποτέ αυτό. Έχω δει και με τη Γαλάνη να είναι με άμεσα κομπλεξάριστος άνθρωπος, δεν σε απασχολούν, θέλουν να περάσει καλά ο κόσμος και όλα τα άλλα είναι for the. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος και είχαμε και μια επανασύνδεση με τον Γιώργο Λιάγκα. Εντάξει, δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα. Ήμασταν, πιστεύω, λίγο υπερβολικοί και οι δύο, γιατί είμαστε και δύο της φωτιάς. Mm-hmm. Απλώς δεν έχουμε βρεθεί από κοντά ακόμα. Θα συμβεί. Ναι, και θα αρχίσει πάλι τις μαγικές, θα αρχίσει εγώ τις δικές μου και θα γίνουμε πάλι. Για γάμο να ρωτήσω. Απαγορεύεται αυτό, δεν είναι. Ο γάμος γενικότερα. Αφού εγώ παντρευτεί τρεις φορές, δεν γίνεται. Πολύ με πολιτικό. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Η εκκλησία ή αυτό. Να αλλάξουν τον νόμο. Αν μου πούνε για τέταρτη φορά με εκκλησίες, με αυτά τα χάπια. Σας αρέσει. Βέβαια. Πολύ. Τρελαίνομαι. Εντάξει. Έχει χιούμορ. Δεν με